Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, παιδες. Πια και λέγαμε για παιδιά, είμαστε και ρομαντικοί, βεβαίως. Είμαστε και ρομαντικοί. Δεν μπορούμε να το παραδεχτούμε. Το παραδεχόμαστε αυτό. Αλλά ταυτοχρόνως όμως είμαστε και στην τεχνολογία την ίδια στιγμή. Μπορεί να μην πάνε μαζί αυτά τα δύο. Εγώ δεν λέω. Κάνεις λάθος. Αλλά μπορείς και να τα παντρέψεις. Κάνεις λάθος. Ξέρεις πώς χρησιμοποιούν, ας πούμε, την τεχνολογία τα νέα παιδιά σήμερα. Ναι, για να εκφράσουν το συναισθηματικό τους κόσμο. Ναι. Είμαστε πιο παραδοσιακοί, αλλά δεν πειράζει. Εμείς είμαστε πιο. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Σταύρος Ιωαννίδης, μέσα στους υπολογιστές και στα. Άρε, τυχερέ. Και στις οθόνες είμαστε. Έλα, πάμε Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Θέλω να σας γνωρίσω έναν φίλο μας, τον. Συστήθηκε από μόνος του. Yeah. Είναι ο Ναό. Βάλε το ρομπότ που βλέπετε. Θα τον ακούμε τον Ναό. Λοιπόν, λοιπόν. Your answer can be what is your group. You can ask me. Help. Repeat our exit. You can also use my tactile sensor to choose the answer. Λοιπόν, μας λέει τώρα τι μπορεί να κάνει. Για να δούμε. Για να βάλτε να το κάνει. Στείλτε στο Eurogroup. I am not interested in politics. Δεν ενδιαφέρεται. Για ρώτησε τον what about του Βαρουφάκης. Ναι. Όπα, σηκώνεται κιόλας. Θα ρωτήσω. Θα μας πει. Τώρα όχι. Τώρα όχι. Μας διαπραγμάτευσε, παιδιά. Με ρωτάτε. Είπε hello Skai. Έτσι, χαιρετάει κιόλας. Ωραίος. Καταπληκτικό, παιδιά. Ε. Για εξηγήστε μας τι βλέπουμε ακριβώς. Λοιπόν, το ρομποτάκι το βλέπουμε δηλαδή. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνουμε. Τι κάνουμε με αυτό. Ναι. Το ρομποτάκι λοιπόν είναι ο Ναό και έχουμε μαζί μας τον Φώτη τον Ψωμόπουλο και τον Μάνο τον Τσαρδούλια που είναι μεταδοκτορικοί ερευνητές εδώ στο ΕΚΕΤΑ, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Λοιπόν, να δώσω τον λόγο στο Φώτη να μας πει όσο βλέπουμε εμείς εδώ τον Ναό τι ακριβώς κάνει. Καλημέρα για μένα. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Το NAO είναι ένα ρομπότ το οποίο χρησιμοποιούμε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα εδώ στο ΕΚΕΤΑ, το οποίο λέγεται RAPP. Και ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στο να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να ζουν καλύτερα στα σπίτια τους, λίγο πιο αυτόνομα και πάει λέγοντας. Yeah. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται, συντονίζεται από το ΕΚΕΤΑ. Ναι. Και είναι σε συνεργασία με άλλους φορείς της Ευρώπης μαζί με το Αριστοτέλειο. Δηλαδή, πρέπει να εξηγήσετε αυτό το βοήθεια. Πρακτικά, πώς θα γίνεται, ναι, πρακτικά, τι παιδιά. Τι σημαίνει βοήθεια για τον άνθρωπο που έχει ανάγκη στο σπίτι. Για να το εξηγήσουμε πρακτικά. Ωραία. Ναι. Βοήθεια μπορεί να γίνει σε πολλά θέματα. Ναι. Αυτή όσον αφορά το ΝΑΟ, η λογική είναι να μπορεί να του δίνει πληροφορίες με στο σπίτι, να του θυμίζει τα φάρμακά του παραδείγματος χάρη, να μπορεί να κυκλοφορεί με στο σπίτι, να βλέπει και εμείς. Ας πούμε, κανένα παράθυρο ανοιχτό, καμιά κουζίνα, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ανθρώπους που έχουν ούτως ή άλλως κινητικά προβλήματα μέσα στο σπίτι, να τους δίνει μια συντροφιά, μια παρέα παραπάνω και να τους βοηθάνε σε θέματα απλά καθημερινά, όπως υπενθυμίσεις, ημερολόγιο, ραντεβού με γιατρούς και πάει λέγοντας. Και να το έχεις για παρέα, μπορείς να το έχεις. Να συζητάς κιόλας καμιά κουβέντα έτσι. Εννοείται. Το ρομπότ ούτως ή άλλως φτιάχτηκε εξ αρχής από μια γαλλική εταιρεία με στόχο τη συντροφικότητα. Δηλαδή είναι φτιαγμένο και σχεδιασμένο. Ωραίο. Με στόχο να προωθεί την συντροφικότητα μέσα στο σπίτι. Πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό. Από εκεί και πέρα έχει αρκετές δυνατότητες και μπορεί να μιλάει. Δηλαδή να διαβάζει κάποιο κείμενο, να στο πει. Μόνο αγγλικά με μιλάει. Με κατάλληλο προγραμματισμό μπορεί να γίνει. Προς το παρόν μιλάει μόνο αγγλικά, αλλά φιλοδοξούμε ότι θα μιλήσει και ελληνικά κάποια στιγμή. Να μάθει. Μάλιστα. Να δούμε λίγο να κάθετε γιατί παιδιά, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δείτε λιγάκι. Για να δούμε λίγο ακριβώς τη λειτουργία του. Ναι. Βάλτε το μικρόφωνο. What is your name? My name is Nao. Ωπα. Μιλάει. What is your age? I am 1 year old. Απαντάει κανονικά. Where do you work? I work in CERTH. Let's move on. Για βάλτε να περπατήσει λίγο να κινηθεί. Υπάρχουν, μπορούν να συνδυάσουν αυτές τις... Να τον πάρουμε να περπατήσει λίγο. Ναι. Του κάνουμε μερικά βήματα. Excuse me. Is that correct? No. Your answer can be, for example, turn right. Sit down and... Τώρα μας λέει τις δυνατές επιλογές. Come here. Τώρα το κοιτάμε. Φορτικές σχολές. Δηλαδή συνδυάζουμε τα δύο προηγούμενα πράγματα. Sit down. Sit down, λέμε. Δείτε, δείτε τώρα. Sit down, λέμε. Σιγά σιγά ρε παιδιά, σιγά σιγά. Α, κάθετε κανονικά, ε. Έχει πίστευτο μια ευελιξία, βλέπω. Παιδιά, για να είμαστε και εσύ κοντά στις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω να ξαπλώνει κιόλα. Μπορούν να συνδυαστούν για να φτιάξουν πολύ πιο περίπλοκα πράγματα που να μπορούν να βοηθούν όντω. Για ρώτησε τον τι ομάδα είναι. Είναι εντυπωσιακό πάντω. Πάω ξανά αυτό. Τι ομάδα είναι. Πάω θα πει. Τι θα πει. Α, τα πάω θα πει. Για ρώτησε τον σίγουρα. Δεν θέλει να μα εκθέσει τώρα. Να το ρωτήσει, δεν είναι σωστό. Καλά, λέω. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλύτερα. Δεν ρώτησα βέβαια πόσο. Τι με λογικέ, αλλά φαντάζομαι είμαστε ακόμα στην αρχή. Ακόμα είμαστε στην ανάπτυξη. Σε φάση ανάπτυξη. Ναι. Λοιπόν, καλημερίζουμε, παιδιά. Είμαστε στην αρχή ακόμα, είμαστε στο πρώτο χρόνο. Προφανώς. Ναι, προφανώς. Ωραία. Λοιπόν, άντε, καλημερίζουμε. Κοιτάξτε.